Είδαμε το πρώτο μέρος, ακούσαμε τον κύριο Μιχάλη Μπούκη που έκανε έτσι και μία αναδρομή για να θυμίσει όλα όσα έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια και να δέσει τα πριν με τα τώρα. Πριν όμως συνεχίσουμε και δούμε και άλλα αποσπάσματα και άλλων τις τοποθετήσεις, θέλω να σας πω για δύο θέματα. Το ένα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία που μας έστειλε και διαβάσαμε στο email πριν από λίγη ώρα ο Δήμαρχος, ο Καλύμνιος συμπατριώτης του Turbo Springs, κ. Χρυσόστομος Αλαχούζος, που μας αναφέρει για μια ενδιαφέρουσα συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο με το Κολέγιο Πίτερσμπουργκ για να προωθήσουν ανταλλαγή, έτσι, να γίνει ανταλλαγή εμπειριών, θέματα εκπαιδευτικών, γνώσεων, ελληνικών και όχι μόνο. Και όπως μας αναφέρει, κάποιοι εκπαιδευτικοί θα έρθουν, κάποιοι εκπαιδευτικοί θα πάνε και μάλιστα θα μπουν υπογραφές 19 Φεβρουαρίου. Αν είδαμε καλά, μία κυρία και ένας κύριος από την Ρόδο θα μεταβούν εκεί κάποια στιγμή, όμως θα μπουν οι σχετικές υπογραφές έτσι ώστε άμεσα να ξεκινήσει αυτή η ενδιαφέρουσα λοιπόν συνεργασία και επίσημα, όπως βεβαίως έχει γίνει και από την πλευρά του Ντάρουιν, αν θυμάστε, με το Πανεπιστήμιο Charles University, που έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και ίσως καταφέρουμε να έχουμε και τον κύριο Δήμαρχο μια από τις επόμενες ημέρες και να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες από αυτού. Το δεύτερο είναι η κρουαζιέρα και ο θαλάσσιος τουρισμός, για να τα συνδέσουμε και με όλα αυτά μετά της θάλασσας και του λιμανιού που ακούμε τώρα. Σε συνδυασμό με τα υδροπλάνα στα νησιά μας, ανοίγουν νέες προοπτικές τουριστικής και οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι κάτι που είπε ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Μάνος Κόνσολας, αλλά σε μία σύσκεψη που έγινε με τρεις δημάρχους. Και αν βλέπω καλά εδώ στη φωτογραφία, αλλά και διαβάζω και δεν κάνω λάθος, είναι ο δήμαρχος της ΚΟ, είναι ο δήμαρχος της Πάτμου και της Αστυπάλαιας. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό, να διαβάζει κανείς για μία σύσκεψη, για τις προοπτικές του θαλάσσιου τουρισμού, γιότινγκ, καταδυτικός τουρισμός και της κρουαζιέρας που έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού με τον κύριο Μάνο Κόνσολα, και να συμμετέχει ο δήμαρχος της Αστυπάλαιας, της ΚΟ, της Πάτμου, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, Θόδωρος Κόντες. Και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή τη σύσκεψη έγινε αναφορά για την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός δικτύου μαρίνων σε συνδυασμό με το αδειοδοτημένο δίκτυο υδατοδρομείων στα νησιά. Είμαστε κι εμείς όμως μέσα σε αυτό το κομμάτι και των υδατοδρομείων και του θαλάσσιου τουρισμού. Το λέω αυτό γιατί δεν ήταν ο κύριος Δήμαρχος εκεί. Μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα πραγματικά έτσι να έχω την απάντηση του αμέσως μετά, διότι έγιναν τόσα, υπόθηκαν τόσα και νομίζω ότι είναι εύλογο το ότι βλέπετε ήδη να γίνονται, να γίνονται τοποθετήσεις δημοσιογραφικές και μη. Διάβαζα δηλαδή πριν από λίγο που έλεγαν γιατί δεν ήταν παρούσα η Κάλυμνος. Διάβαζα την πρόεδρο του Συλλόγου Καλυμνίων Ρόδου να λέει ότι το ίδιο τοποθετήθηκαν και στην Αττική η Καλύμνη και στη Ρόδο, διότι άμεσα ενδιαφερόμενη Κάλυμνος, αλλά πούσα. Πραγματικά μας κάνει εντύπωση και θα ήθελα να το διερευνήσουμε λίγο μετά. Όμως για την ώρα πάμε να ακούσουμε τις τοποθετήσεις, τους προβληματισμούς, τα ερωτηματικά από τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης η Κάλυμνος αλλάζει Γιώργο Μαύρο και τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Σάκη Χούλη. Γιατί σε ένα σημείο του λόγου του ο κύριος Βούκης αναφέρει και τη δική μου θετική ψήφο στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τη θετική ψήφο στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νομοδότηση. Θέλω να πω το εξής, ότι αν κάποιος ανατρέξει στα πρακτικά εκείνης της περίοδου, μπορώ να μην το λέω επακριβώς με τον ίδιο τρόπο, θα δει ότι η δική μας τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ακριβώς έρχεται το θέμα με τη μορφή της εισήγησης για τη γνωμοδότηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προσέγγιση πλοίων τύπου Blue Star. Και λέμε ότι πάμε να κάνουμε ένα λιμάνι πανοπρίκι στην Blue Star. Και μάλιστα, παρότι υπερψηφίζουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βάζουν τη γνωμοδότηση, τη θετική γνωμοδότηση.
βάζουμε την παράμετρο του τι έχει σήμερα σαν ανάγκη το λιμάνι της Καλύμνου, το νησί της Καλύμνου. Πάρα πολλές φορές, εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρουμε τι συζητάμε. Και όταν λέω δεν ξέρουμε τι συζητάμε, αν θέλετε και από την προηγούμενη διοίκηση, από τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Γαλουζή, βάζαμε το ζήτημα επανειλημμένα του πότε ερχόταν η ημερήσια διάταξη, του πότε ερχόντουσαν τα συνημμένα, το ποια ήταν η δυνατότητα στους επικεφαλείς και τους δημοτικούς συμβούλους να μελετήσουν και να έχουν ολοκληρωμένη θέση και πρόταση. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Νομίζω ότι η ουσία της συζήτησης μας ξεπερνά όλους. Γιατί θα συμφωνήσουμε όλοι στο εξής ένα δεδομένο. Ότι το λιμάνι που σήμερα έχουμε δεν μας κάνει και ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι κάτι σύγχρονο, κάτι το οποίο μπορεί να δώσει μια άλλη δυναμική και στο νησί και στους κατοίκους του, αν θέλετε, επειδή είμαστε σε μια διαδικασία και σε μια εποχή που συζητάμε, αν θέλετε, και άλλες αρνητικές εξελίξεις στην περιοχή, να παίξει και γεωστρατηγικό ρόλο στην ύπαρξη του νησιού, στον τόπο, στους κατοίκους του, με προεκτάσεις δηλαδή, οι οποίες έχουν και ένα εθνικό πρόσημο. Ένα τρίτο ζήτημα. Το δυστύχημα, και κλείνω με αυτό, είναι ότι ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο κύριος Μπούκης, θα το πω εγώ με τον τρόπο που το καταλαβαίνω, μια φορά και έναν καιρό. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα πούμε ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Παίρνοντας μέρος σε οποιαδήποτε μεριά, επομίζεσαι ταυτόχρονα και το παρελθόν της. Λοιπόν, η Κάλυμνος δεν είναι μόνο το λιμάνι το πρόβλημά της. Λέω Αναστασία τώρα γιατί είναι και φίλη μου και το λέω έτσι φιλικά. Δεν είναι μόνο το λιμάνι. Η Κάλυμνος έχει πρόβλημα με το λιμάνι. Η Κάλυμνος έχει πρόβλημα με τα σκουπίδια. Η Κάλυμνος είχε ένα χιτά ο οποίος ήθελε 8-9 μήνες να τελειώσει και τελικά δεν τέλειωσε. Η Κάλυμνος έχει μια αποχέτευση η οποία δηλώθηκε ψευδώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ολοκληρωμένη και ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Η Κάλυμνος έχει μια δεξαμενή στο βαθύ η οποία αυτή τη στιγμή έγινε με τα χρήματα τη Ευρώπη που κάνει μια του λαού, του ελληνικού λαού και δεν λειτουργήσε ποτέ. Η Κάλυμνος έχει μια σειρά από πράγματα, από υποδομές, τα οποία ποτέ δεν έχουν λειτουργήσει. Και όλα έχουν σφραγίδες και ονοματεπώνυμα. Και δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι καθόμαστε αυτή τη στιγμή και λέμε 15 χρόνια. Εγώ ήθελα να ξεκίναγα διαφορετικά και να έλεγα ότι τα περισσότερα παιδιά από αυτά που ήταν εκεί ήταν αγέννητα όταν όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε τώρα ξεκινήσαν. Ένας βασικός λοιπόν λόγος που όλα αυτά έχουν γίνει είναι ότι δεν επομίζεται κανένας τις ευθύνες που το αναλογούν για οποιαδήποτε έργο και οποιαδήποτε δράση. Νούμερο 1. Δεύτερον, δεν απολογείται κανείς. Ποτέ κανένας δεν φταίει. Ποτέ κανένας δεν έχει πει εγώ φταίω. Κανένας. Τρίτον, δεν έχουμε ξεχωρίσει σαν νησί κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό για να προχωρήσουμε. Ότι μπορούμε σε 5-6 πράγματα τουλάχιστον να συμφωνήσουμε και να πούμε ότι όλοι μαζί, ανεξαρτήτως παρατάξεων, θα βάλουμε το σώμα μας κάτω, θα τα κουβεντιάσουμε και δεν θα κάνουμε αντιπαράθεση για αυτό το πράγμα. Που σημαίνει τουρισμός, υγεία, περιβάλλον, πρόνοια. Τέτοια πραγματάκια δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφωνίες εδώ τα πράγματα μεταξύ μας. Ούτε σε αυτά τα πράγματα δεν έχουμε χαράξει με την γραμμή. Το αντίθετο, μάλιστα, προσπαθούμε πάντα ο επόμενος να σαμποτάρει τον προηγούμενο, έστω και αν ξεκίνησε να κάνει κάτι σωστά. Εντάξει, με σκοπό να μην φωνεύει ποτέ ότι αυτός ήταν ο δημιουργός αυτού του έργου. Αυτό που θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, είναι θα ήθελα και από τον κύριο Διακομιχάλη, έστω για αυτό το κομμάτι, επειδή ήταν μέρος. Μετά το 2010 μέχρι το 2014 να μας πει τι βήματα πραγματοποίησε η τότε Δημοτική Αρχή σε συνέχεια αυτού που παρέλαβε από τον κύριο Ρούσο και κύριο Μπούκη του Λιμενικού Ταμείου και θα ήθελα να είχα ακούσει και τον κύριο Γαλουζή ή τον κύριο Τηλιακό, ο οποίος ήταν υπεύθυνοι της πενταετίας αυτής, να μας δούνε, γιατί νομίζω τον κόσμο τον ενδιαφέρει ότι το μόνο ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή που έχουμε είναι ότι το 2009 με 10 είχαν μπει σε μια διαδικασία κάποια πράγματα. Το θέμα είναι τώρα έχουμε 20 και πρέπει να δούμε τα σκαλοπάτια πέρα από τις παρατάσεις που δίνονταν κάθε λογικά για ποιο λόγο πηγαίναμε σε παράταση.
Και κάτι τελευταίο και κλείνω είναι ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα προχωράει όταν οι διαδικασίες τηρούνται σωστά. Τότε καμία εταιρεία που έχει αναλάβει καμία οποιαδήποτε μελέτη, οποιαδήποτε υπηρεσία του Δήμου ή του Επαρχείου ή της Περιφέρειας δεν μπορεί να καθυστερήσει όταν είμαστε κατοχυρωμένοι και εντάξει σε όλα. Σε όλα μας τα θέματα πάντα κάτι μας κράταγε πίσω. Θες δεν ήταν νόμιμο αυτό, θες ήταν αφαίρετο το άλλο, θες δεν ήταν δικό μας το οικόπεδο, θες το ένα, θες το άλλο, αλλά εμείς προχωράμε. Και στο τέλος μπερδευόταν πάντοτε η δουλειά. Σε αυτό το κομμάτι η διαδικασία ξεκίνησε σωστά. Εγώ αυτό που θέλω να πάθω, πρώτα τον κύριο Διακομικάνη, μια και τον έχουμε τώρα εδώ πέρα, να μας πει τι έγινε το 10 με το 14 και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή και από την επόμενη δημοτική αρχή τότε τι έγινε το 14 με 19. 11-14. 11-14 και 14-19 πόσο ήταν η θητεία.